Μυθιστορηματική κλοπή, ικανή να εμπνεύσει το σενάριο μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας, φέρεται να εκτυλίχθηκε σε έπαυλη Ρώσου Μεγιστάνα στο Ηράκλειο, μέλη από αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Η χείρα του Ρώσου Μεγιστάνα, στον οποίο ανήκει η βίλα των 4 επιπέδων μέσα στο συγκρότημα κατοικιών στα παράλια του Ηρακλείου, πέρασε το κατόφλι της ασφάλειας για να καταγγείλει στους ευρόντιτους αστυνομικούς ότι κάποιος πήρε από την έπαυλη χρηματικό ποσό ξεχασμένο τα τελευταία χρόνια σε χρηματοκιβώτιο. Στη δικογραφία που σχηματίζεται έχει καταγραφεί ως λία της κλοπής το ηλικιώδες ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, η 55χρονη Ρωσίδα δυνατούσε να εκτιμήσει ακριβώς το ύψος του ποσού που περιείχε το χρηματοκιβώτιο, το οποίο πάντως σύμφωνα με την ίδια ξεπερνά κατά πολύ τις 800.000 ευρώ. Ο σύζυγός της, που είχε αγοράσει πριν από πολλά χρόνια την πολυτελή έπαυλη των 4 επιπέδων με θέα τη θάλασσα, πέθανε πριν από περίπου 5 χρόνια. Η ίδια δεν είχε έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, με συνέπεια κανείς να μην μπορεί να γνωρίζει πότε έγινε η καταγγελόμενη κλοπή. Μια κλοπή που μοιάζει με σενάριο. Καθώς όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στη βίλα, ίχνη παραβίασης δεν υπάρχουν πουθενά. Οι δράστες φαίνεται πως δεν χρειάστηκαν κανένα κινηματογραφικό κόλπο για να φτάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με την 55χρονη Ρωσίδα και τον νέο σύντροφό της, πρέπει να μπήκαν στο σπίτι με το κλειδί που είχαν αφήσει στη γλάστρα, ενώ το ίδιο έγινε και με το χρηματοκιβώτιο. Οι δράστες φαίνεται ότι βρήκαν το κλειδί μέσα στο σπίτι χωρίς να προκληθεί καμία αναστάτωση. Οι χώροι του σπιτιού σαρώθηκαν για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ η αναζήτηση βίντεο από το φυλάκιο του οικισμού, τις γειτονικές κατοικίες αλλά και την παραλία του οικισμού φαίνεται μάταιη, καθώς κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε έγινε η καταγγελόμενη κλοπή, για την οποία ενημερώθηκε και ο γιος του Ρώσου επιχειρηματία. Στην προανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η 55χρονη είναι το πώς τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αρχικά στο σπίτι και ποια ήταν η προέλευσή τους.